χτύπησε την 12χρονη κόρη της και την έστειλε στο νοσοκομείο, σοκάροντας την τοπική κοινωνία του Αγίου Νικολάου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι τρομαγμένο ζήτησε να μεταφερθεί σε ασφαλές περιβάλλον για να γλιτώσει από τη βία της μητέρας της. Μετά τα χτυπήματα, η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου δέχθηκε την ιατρική βοήθεια του προσωπικού. Έφερε ελαφρές κακώσεις, εξετάστηκε από τους γιατρούς των επικών των περιστατικών, δεν χρειάστηκε νοσηλεία ή κάτι περαιτέρω να γίνει. Έφυγε την ίδια μέρα από το νοσοκομείο? Την ίδια μέρα έφυγε, με συνοδεία της αστυνομίας. Προφανώς τώρα θα ασχοληθούν οι κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι με το παιδί. Οι γιατροί περιέθαλψαν τα ελαφρά τραύματα που έφερε στο σώμα της και η 12χρονη την ίδια ημέρα πήρε εξιτήριο. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το κοριτσάκι μετά το συμβάν έφυγε τρομοκρατημένο από το σπίτι του. Περαστικοί το εντόπισαν μόνο του στον δρόμο και κάλεσαν τις αρμόδιες αρχές. Το βρήκαν περαστικοί, το είδαν να κλαίει στο δρόμο, ειδοποίησαν την αστυνομία και η αστυνομία μας το έφερε. Αυτό μας αναφέρθηκε δηλαδή. Εφοβισμένο ήταν το παιδί. Πάντως, μέχρι στιγμής, όπως αναφέρει, ο αντιδήμαρχος κοινωνικής Μέριμνας σε αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν ενημερωθεί για το συμβάν. Διευκρινίζει πως υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται για τέτοια περιστατικά, καθώς ο Δήμος ενημερώνεται από τον εισαγγελέα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δεχθεί σχετική κρούση. Εμείς για να επιληφθούμε ενός τέτοιου θέματος υπάρχει μια διαδικασία, τέλος πάντων. Και ο εισαγγελέας, αν το κρίνει απαραίτητο, ενημερώνει τις δικές μας υπηρεσίες. Κάποια τέτοια ενημέρωση δεν υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ξεκαθαρίζει πως οι κοινωνικές υπηρεσίες του Αγίου Νικολάου είναι στην διάθεση όσων χρειάζονται βοήθεια και υποστήριξη παρά την υποστελέχωση που καταγράφεται. Παρότι είμαστε με μειωμένο προσωπικό, οι κυρίες που έχουμε κοινωνική λειτουργία είναι ήρωες, δουλεύουν πάρα πολλά περιστατικά ταυτόχρονα. Η βία που λαμβάνει χώρα πίσω από τις κλειστές πόρτες και συχνά προέρχεται από τον οικογενειακό περίγυρο είναι ένα ζήτημα που γίνεται πιο ορατό από ποτέ. Και αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, οφείλεται στο γεγονός πλέον πως όλο και περισσότερα στόματα ανοίγουν, με την κοινωνία να εμφανίζεται πιο ευαισθητοποιημένη σε σχέση με παλαιότερα. Η βία είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Πάρα πολύ. Συνηθίζεται. Μαθαίνεται μέσα στο σπίτι, μαθαίνεται μέσα στην οικογένεια. Βλέπουμε ότι και στην κοινωνία έχει αρχίσει να είναι πιο έντονη η άσκηση της βίας. Ωστόσο, αυτό που νομίζουμε ότι υπάρχει σήμερα, χωρίς να υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μας δώσει ένα σίγουρο δεδομένο, είναι ότι περισσότερο τα περιστατικά ακούγονται. Περισσότερο ευαισθητοποιημένος είναι ο κόσμος και μιλάει. Η 46χρονη μητέρα με καταγωγή από την Ουκρανία που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της κόρης της συνελήφθη και πέρασε σήμερα το κατόφλι εισαγγελέα.